Ο κόσμος και η κοινωνία θα γίνει καλύτερη όταν θα απελευθερωθεί σε τέτοια κατάσταση ο άνθρωπος, ο Έλληνας, που θα μπορεί αυτά που λέμε εμείς μπιπ ή θα τα λέει μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, να τα λέει κανονικά το μεσημέρι και τη μέρα, όπως λέμε καλημέρα. Είμαστε μια χώρα που νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι, αλλά είμαστε πολύ κουτοπολιριά και λέμε τη λέξη, ας πούμε, για παράδειγμα σεξ, που είναι αμερικάνικη ή αγγλική και την περνάμε, ας πούμε. Αν πούμε τη λέξη που βγαίνει από το γαμαίο γαμός που σημαίνει φεύγομαι, που είναι η γνωστή κλασική λέξη που έχει πολλά μπιπ μέσα και η οποία θα κοπεί, απαγορεύεται. Είναι ντροπή αυτό για την ελληνική γλώσσα, για την ιστορία αυτής της χώρας, για την ιστορία αυτής της γνώσης που έχει παράξει αυτός ο τόπος. Ενός λεπτού συγγύη για την ετυμολογία της λέξης. Γαμαίο. 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 Σε μεσημεριανή ζώνη. Είναι συνηρημένο. Τώρα έπρεπε να έχει τα κουμπάκια της, να το βάλουμε σε επανάληψη. Ναι. Από αύριο θα επαναλήψω τα κουμπάκια μου. Τελείως. Ουσιαστικά επίσημα. Αυτό που είπε ο Γιώργος τώρα είναι ότι προτιμάμε να χρησιμοποιούμε μια ξένη λέξη αντί για την ελληνική. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λέμε σεξ αντί για έρωτας ή το παραγωγό το ελληνικό. Ναι. Και ότι ξέρω εγώ τις μεσημεριανές ώρες ακούγεται ένα μπιπ στην ελληνική λέξη, ενώ στην ξένη δεν ακούγεται. Πρόσεξε. Ναι, δεν μας πειράζει τότε. Ναι. Ας πούμε, λέγοντας σεξ σε μεσημεριανή ζώνη, δεν έχεις πρόβλημα από το να πεις την αντίστοιχη που δεν μπορούμε να την πούμε σε μεσημεριανή ζώνη. Μπορούμε να πούμε ερωτική πράξη, αλλά δεν μπορούμε να πούμε αυτήν από το ρήμα, το γαμαίο που είπε ο Γιώργος. Οπότε λέει είναι σαν να κριτικάρεις και σαν να λες ψέματα χρησιμοποιώντας μία ξένη γλώσσα. Τοπικά και με φόκους δεν έχει άδικο. Απόλυτο δίκιο έχει όταν δηλαδή λες μία ξένη. Τι μήπως... ωραίο αυτό που είπες τώρα, το τοπικά και με φόκους. Ναι. Πολύ μου άρεσε. Με φόκους δεν εγώ. Έκανε λάθος. Έχεις δίκιο. Ναι. Ποιο είναι το θέμα όμως. Ότι μήπως Γιώργο. Και ρωτάω γενικώς, γιατί τον Γιώργο τον ξέρω και προσωπικά. Μήπως χρησιμοποιούμε την ξένη λέξη ακριβώς γιατί δεν είναι τόσο φορτισμένη όσο η δική μας. Δηλαδή, μήπως χρησιμοποιούμε τη λέξη σεξ όχι επειδή δεν θέλουμε τα ελληνικά. Άλλο αυτό. Σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Γιώργο πάλι, με την έννοια ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολλές αγγλικές λέξεις. Ειδικά, συγγνώμη, Κρυσταλία, πάω να κάνω κάτι meeting με διαφημιστικές. Και δεν το πιστεύω, γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μου μιλάνε Έλληνες και μου λένε θέλουμε να κάνουμε ένα concept, το οποίο creator θα είναι πολύ happy και ταυτόχρονα το project. Να εμπριγκάρει αφενός μεν τα parts του και λέω, παιδιά, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτό, ναι, έχει δίκιο ότι μιλάμε πάρα πολύ αγγλικά. Αλλά όσον αφορά στο πρόστιχο, και καλά, στην πράξη τέλος πάντων, τη γαμική πράξη, επιλέγουμε το σεξ γιατί είναι μια παγκόσμια πια λέξη, ψιλοαποχρωματισμένη. Σοφία, μιλάς πάρα πολύ σωστά. Έλα πραγματικά θα σε συγκροτήσω από αύριο που θα επαναφέρω τα μηχανήματά μου. Κοίτα, διότι... κοίτα τι ελευθεριότητα που έχει το στήθος μου. Οι λέξεις είναι φορτισμένες. Φορτισμένες. Συναισθηματικά και βιωματικά. Δεν είναι τυχαίο το ότι, ας πούμε, ψυχανάλυση κάνουμε μόνο στη μητρική μας γλώσσα. Γιατί ανασύρονται τα βιώματα. Και έτσι η κορονοϊστικά. Συγγνώμη. Αν εγώ κατοικώ σε μία ξένη χώρα και θέλω να κάνω ψυχανάλυση, δεν μπορώ. Κοίταξε, δεν μπορεί να πει καλημέρα στην ξένη χώρα, να πει τα τσόψη χάσου. Δεν σου παραπονεύει κανεί, αλλά δεν θα μπορέσει να πει εγώ είχα καημό με αυτόν. Πώ θα τα πει αυτά, κατάλαβε. Σε κλέτη. Είχα σε κλέτη. Καψούρα, my man. Το θέμα είναι να πούμε το καλοριφέρ θερμαστή. Να πούμε το σουτιέν στη φόδεσμο. Να πούμε το ασανσέρ ανεπιστήρα. Να πούμε το icon ίνδαλμα, ρε κορίτσια. Για όνομα Θεού δηλαδή. Συνέντευξε με το προηγούμενο θέμα. Βραβείο σύνδεση. Λοιπόν, έχει λέξη. Εμένα με ενοχλεί πάρα πιο πολύ απ' όλα, παιδιά. Πιο πολύ απ' όλα. Με ενοχλούν αυτά τα γκρίκλες. Γκρίκλες, ναι. Oh my God, look at her butt. Έχω σοβαρό πρόβλημα. Αυτό δεν μου αρέσει ελληνικά, το στίχο αυτό. Επίσης, άμα πεις guilty feet have got no rhythm και το κάνεις σε... το τραγουδάμε όλοι. Guilty feet have got... Είναι ένοχα πόδια, δεν έχουν ρυθμό. Αυτό σου λέω. Το τραγουδάς αυτό με σεξουαλική ηρωνία. Βρε παιδί μου. Ένοχα πόδια, δεν έχουν ρυθμό. Δεν λέγεται αυτό ελληνικά. Είναι γραμμένο. Τίποτα, δεν ξέρετε τίποτα. Αυτό, πατέρας είναι αυτό, χωρίς επιχειρήματα. Γιατί καλέ, γιατί του Μάικλ Τζάκσον. Ποιο? Που λέει, Annie, are you okay? Ναι, αυτό. Αυτό είναι Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay? Το αντίστοιχο θα ήταν σε πανηγύρι. Άννα μη σύνταξη, η σύνταξη, η σύνταξη, Άννα. Γι' αυτό Γιώργο προτιμούμε τα αγγλικά, γιατί είναι πιο σεξουαλικά. Εμένα δεν με ενοχλεί τίποτα, θα σας πω. Πολύ ωραία είναι αυτό.
Δεν με ενοχλούν αυτά. Σύνταξη, η σύνταξη. Όλα του Μάικλ Τζάκσον είναι. Εγώ το λέω και στην παράστασή μου ότι είναι εμπνευσμένα από τα ελληνικά. Ποιο άλλο. Διότι αυτό που κάνει, ας πούμε, το. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι. Αυτό που κάνει το. Αυτό είναι ξεκάθαρο νησιώτικο γιατί πηγαίνει έτσι. Κοίταξε, είναι το. Είναι ξεκάθαρα η μελωδία. Είναι νησιώτη. Είναι νησιώτη. Ο Μάικλ Μιχαλάκη, αγόρι μου, τα φιλιά μα. Και μην ξεχνά πω ζήτα καπανιέ 3272. Ενοχλή, παρακαλώ, παρακαλώ κάποιο να το πάρει. Ο Γιώργο έχει ένα θέμα. Ο Γιώργο έχει ένα θέμα με τα ελληνικά. Τρελαίνεται. Ναι. Εγώ νομίζω, παιδιά, δεν πρέπει να τρελαινόμαστε με τίποτα γενικά. Πες τα ρε, Πινελόπη. Ας κάνει ο καθένας μας αυτό που νομίζει σωστό. Πάντως, να πούμε ότι επειδή εγώ αγαπώ την ακριβολογία, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει η ελληνική γλώσσα γιατί έχει λέξεις για τα πάντα. Να περιγράψουν τα πάντα πολύ, πολύ σωστά.